Συνεχίζουμε τον κύκλο των επεισοδίων με την Africa Twin Adventure Sports. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο και θα το ονομάσουμε αν είναι η κατάλληλη εποχή για κάποιον να αγοράσει Αφρικά. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι υπάρχει στην αγορά. Αυτή τη στιγμή που είμαστε στην αγορά υπάρχει μια τάση να πουλάνε όλοι τις Αφρικά Twin που έχουν, μοντέλο 2020-2023, γιατί έχουν βγει τα μοντέλα του 2024. Αυτή λοιπόν η τάση, αυτοί που είναι Αφρικανοί και θέλουν να πάρουν τη μοτοσυκλέτα και να την καθίσουν μια ίδια μοτοσυκλέτα αλλά με τις βελτιώσεις του 2024, έχουν και εμείς στο car.gr με αγγελίες, και όσο μεγαλύτερη πληθώρα αγγελίων υπάρχει για ένα μοντέλο, τόσο πιο φθηνά μπορείς να αγοράσεις ένα μοντέλο, γιατί τα πάντα είναι ζήτηση και προσφορά. Κάποιοι νομίζουν πως κάποια Harley Davidson είναι αντιεμπορικά, αλλά αυτές οι παιδιά μοτοσυκλέτες, επειδή είναι μοναδικές και ελάχιστες, όποιος θέλει να πάρει μια μεταχειρισμένη Harley δύσκολα μπορεί να τη βρει, και αν τη βρει σε αγγελία θα την πληρώσει. Αντίθετα, τα Africa Twin είναι πάρα πολλά και τα Bestrom πάρα πολλά, οπότε η προσφορά είναι τόσο μεγάλη που μπορείς να παζαρέψεις και να κατεβάσεις την τιμή. Τώρα, αυτοί οι οποίοι σκέφτονται να πάρουν μία καινούργια στα χρήματα του παλιού μοντέλου, το περχόμενο δηλαδή, όπως είναι το δικό μου, μπορούν να αγοράσουν μόνο αυτοί με το μικρό ντεπόζιτο. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να αγοράσουν, γιατί έχει τις βελτιώσεις που έχει ελαστικά tubeless και έχει τις βελτιώσεις στον κινητήρα με 7% παραπάνω ροπή και υποδύναμη σε συγκεκριμένο φάσμα στροφών, καθώς επίσης ρυθμίζει και το barbriz που στο προηγούμενο μοντέλο δεν ρύθμιζε. Παρόλα αυτά, όλα αυτά δεν είναι ικανά να κάνουν αυτή τη μοτοσυκλέτα μια καλύτερα εξοπλισμένη μοτοσυκλέτα από αυτή που οδηγώ εγώ, που είναι το προηγούμενο μοντέλο Adventure Sports, διότι αυτή εδώ έχει φερμενόμενα grip, διότι αυτή εδώ έχει και παροχή για να φορτίζει το GPS σου, διότι αυτή εδώ σε αυτά τα χρήματα μπορείς να την πεις με ηλεκτρονικές αναρτήσεις, ενώ την άλλη σε αυτά τα χρήματα θα την πάρεις χωρίς ηλεκτρονικές αναρτήσεις, μπορείς να την πεις και τρικολόρε, και αν σε ενδιαφέρει να ταξιδέψεις είναι καλύτερη επιλογή, γιατί επίσης έχει ζέτες tubeless και έχει καλύτερη αναμοκάλυψη στα πόδια και καλύτερη αυτονομία. Εάν δεν ταξιδέψεις με δύο άτομα, επειδή έχει ρυθμιζόμενες αναρτήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείς να πειράξεις την πληροφόρηση της ανάρτησης και έτσι να πάσεις στιγμή όταν αυγατεβαίνει ο συνεπιβάτης σου, εσύ με ένα κουμπί πανεύκολα να ρυθμίσεις την πληροφόρηση, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με την μικρή Αφρικά την καινούργια. Η μικρή Αφρικά καινούργια πλέον υπάρχει με ηλεκτρονικές αναρτήσεις, εγώ όμως δεν την προτείνω, γιατί οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις δεν είναι κατάλληλες για το χώμα, είναι όμως καταπληκτικές για την άσφαλτο και ακόμη πιο καταπληκτικές για τα δικάβαλα. Οπότε μία μοτοσυκλέτα με το μικρό ντεπόζιτο και με χειρότερη αναποκάλυψη, εφόσον το προορισμό και πιο ελαφριά και πιο παιχνιδιάρα και πιο διασκεδαστική, εφόσον το προορισμό σας είναι να πάει στο χώμα, για ποιο λόγο να επιβαρυνθείς με συγκεκριμένες αναρτήσεις που θα την κάνουν στο χώμα να είναι χειρότερη, θα δαπανίσεις παραπάνω χρήματα και θα είναι καλύτερη για δικάβαλα, που εσένα ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει να ταξιδέψεις τα δικάβαλα, σε ενδιαφέρουν και πολύ τα χώματα και τα μονοπάτια και να πηγαίνεις μόνος. Τώρα υπάρχει ιδιαίτερη περίπτωση κάποιος να θέλει να πάει και στο χώμα και να ταξιδέψει με δικάβαλο, αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτή η μοτοσυκλέτα δεν είναι ιδανική. Αλλά αυτή που είναι ιδανική είναι αυτή που έχω εγώ και όχι καινούργια, γιατί αυτή έχει 21 ρόδα και είναι πιο καλή για ταξίδια σε σχέση με την άλλη που δεν έχει αυτονομία, και όχι καινούργια, η οποία είναι σαν και αυτή αλλά με 19 ρόδα, που είναι ακόμα καλύτερη για την άσφαλτο και υποδέστερη για το χώμα. Άρα πλέον μιλάμε ότι υπάρχει μία πανσπερμία Αφρικά να αγοράσεις 2020 έως 2023 με μικρό ντεπόζιτο χειροκίνητο, με μικρό ντεπόζιτο DCT, με μεγάλο ντεπόζιτο χειροκίνητο, με μεγάλο ντεπόζιτο DCT, με μεγάλο ντεπόζιτο χειροκίνητο και ηλεκτρονικές αναρτήσεις, με μεγάλο ντεπόζιτο DCT και ηλεκτρονικές αναρτήσεις, και φτάνουμε στο 2024, που πλέον το μεγάλο ντεπόζιτο βγαίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικές αναρτήσεις, επειδή καταλάβανε πλέον οι Ιαπωνέζοι ότι αυτές οι μηχανές θα ταξιδέψουν
Οπότε η χρονική ανάρτηση είναι προπετούμενη, γιατί θα πας δικά βόλτα, θα κάνεις παραπάνω άσφαλτο και λιγότερο χώμα. Κατεβάσαμε τη ρόβα στις 19 ίντσες, κάνουν τη μηχανή ακόμα καλύτερη στην άσφαλτο, την κάνουν όμως χειρότερη στο χώμα. Και έτσι είναι πολύ καλύτερη στο στρίψιμο από όλες τις Αφρικα, αλλά είναι υποδέστερη στο χώμα από τη Μεγάλη Αφρικα, αυτή που έχω εγώ, η οποία Μεγάλη Αφρικα, η δική μου, έχει 21 ρόδα και θα κινηθεί στο χώμα καλύτερα από τη Νέα Αφρικα. Που αν σε ενδιαφέρει όμως το χώμα που μπορείς να πάρεις τη μικρή, και γενικά ένας φαύλος κύκλος, και υπάρχουν χιλιάδες επιλογές να κουμπώσει μια Αφρικα που θες εσύ, την κατάλληλη Αφρικα για την κατάλληλη χρήση που θέλεις να κάνεις. Ούτως ή άλλως ήταν δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, αυτή με το μικρό και αυτή με το μεγάλο τεπόστο, πλέον είναι ακόμα πιο διαφορετικές. Εμείς έγινε ακόμη πιο ασφάλτινη και, και άλλη παρέμεινε χωμάτινη, αλλά και εκείνη λίγο ασφαλτοποιήθηκε με την έννοια ότι μπήκαν ζέντες του τούμπλες. Όποιος πάει σοβαρό χώμα θα έχει πρόβλημα, γιατί η σαμπρέλα πάντα σε σώζει στο βουνό. Όποιος θέλει να πάρει τη μικρή Αφρικα για να πάει στο βουνό, σίγουρα χρειάζεται αυτή με το manual κυβότιο, γιατί στο χώμα το manual κυβότιο είναι σοβαρό χώμα. Το manual κυβότιο είναι πολύ καλύτερο. Σε όλες τις διελεύσεις από το χώμα το DCT είναι πολύ καλύτερο, γιατί πολύ απλά μια διέλευση, γιατί κάνεις για πλάκα με το DCT. Όταν φωτογυρίσεις το χειροκίνητο mode, και εφόσον πλέον σε ενδιαφέρουν οι διαλεύσεις, δηλαδή να περνάς από ένα χώμα και να κάνεις και πολύ άσφαλτο, η καλύτερη από όλες είναι αυτή. Και εφόσον σε ενδιαφέρει ακόμη και λίγο το χώμα και να περνάς ακόμα πιο λίγο από το χώμα, η καλύτερη Αφρικα είναι η καινούργια, η μοντέλα 24 με την 19 τη ρόδα και με την ελαφρώς βελτιωμένη αεροδυναμική και τον ελαφρώς βελτιωμένο κινητήρα. Και εν πάση περιπτώσει θα σας πω και κάτι, ότι αυτή εδώ η μοτοσυκλέτα φοράει πάνω 3.500 ευρώ εξτρά, φοράει όλο το κατάλογο της Honda, που σημαίνει ότι αυτή η μοτοσυκλέτα στον προηγούμενο κάτοχο έχει κοστίσει 25.500 ευρώ. Και αν θεωρήσουμε ότι του έκανε ο dealer 500 ευρώ έκανε, επειδή αγόρασε όλο το κατάλογο της Honda, θα την πήρε 25.000, και εγώ την αγόρασα, παιδιά, με 17.300 ευρώ. Η διαφορά είναι στα 7.700 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το να πάρω μία Αφρικα του 24 που έχει 22.000, να τις βάλω πάνω 3.500 εξτρά, να βγει τα 26.000 σκάρτα, γιατί δεν κάνει 22, κάνει 22.300 με το τρικολόρ, 22.200, οπότε με τα εξτρά θα πάει 25.800, ας κόψει και 300 ευρώ, ας πάει 25.5 ώρα, στρογγυλέψει, οπότε μιλάμε πλέον για 8.000 διαφορά, για 8.200 ευρώ διαφορά. Και εδώ το ήθελε το ερώτημα, εάν λίγο καλύτερη αεροδυναμική και πιο ησυχία στο κράνος, που και αυτή μπορεί να βελτιωθεί και θα βελτιωθεί, δείτε το επεισόδιο 1 που μιλάω για το θέμα του θορύβου στο κράνος και θα το βελτιώσω με πάρα πολύ λίγα χρήματα, μια ζελατίνα και εδώ πέρα μια τάπα στα καλάμια και μια ρόδα η οποία στρίβει στην άσφαλτο καλύτερα, αλλά επειδή κάθε προϊόν βιομηχανικού σχεδιασμού είναι προϊόν συμβιβασμό. Ναι, με στρίβει στην άσφαλτο καλύτερα, αλλά στο χώμα πηγαίνει ακόμα πιο δύσκολα, γιατί η ρόδα πλέον είναι 19. Ούτως αλλιώς η Adventure Sport με την 21 ρόδα δικιά μου πήγαινε στο χώμα πιο δύσκολα από την Adventure Sport με τον 21 ρόδο και το μικρό τεπόζιτο, λόγω κέντρου βάρους που αυτό είναι πιο ψηλά, λόγω παραπάνω κιλών και λόγω εκτρονικών αναρτήσεων, γιατί αυτό το παίρνει για την άσφαλτο. Οπότε, παιδιά, μιλάμε για 8.200 ευρώ για να εξοπλίσει τη μοτοσυκλέτα την καινούργια όπως είναι εξοπλισμένη δική μου, που έχει όλο τον κατάλογο της Honda. Και θα πει κάποιος, και γιατί ρε βερφέ να βάλεις όλο τον κατάλογο της Honda, μπορείς να βάλεις και λιγότερα πράγματα. Η απάντηση είναι ότι σίγουρα μπορείς να βάλεις λιγότερα πράγματα, αλλά αυτό που δεν μπορείς με τίποτα να αποφύγεις, για μένα, είναι τα κάγκελα πάνω κάτω. Γιατί όταν πας στο χώμα μπορεί να πέσεις και να ρισκάρεις μια πτώση, αυτή η μηχανή αναγκαστικά θα κάνει διαβάσεις στο χώμα. Επίσης, πες ένα τριβάλλης, επειδή αυτή η μηχανή είναι για τουρισμό και χωρίς τριβάλλης δεν μπορείς να κάνεις τουρισμό. Και αυτά είναι σίγουρα χρήματα. Και επίσης και ένα κεντρικό στάντ, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να λαβώσεις την αλυσίδα και δεν μπορείς να στηρίξεις τη μηχανή με το τριβάλλης σου στα ταξίδια. Οπότε, παιδιά, αυτά μπορείς να φορέσεις από το κατάλογο της Honda, που φοράει δικιά μου, είναι προβολής ο Μέχλης.
βρέθηκε η προστασία του ψυγείου, που και η προστασία του ψυγείου, αν πάρει μια πέτρα στο χώμα, μπορεί να σπάσει το ψυγείο και να τρυπήσει και να μείνει στον δρόμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αγοράζει προστασία ψυγείου από την Κίνα. Υπάρχουν αντιγραφές από το AliExpress. Και επίσης μπορείς και να αγοράσεις και τριβάλι τσουτζίβι, ή να αγοράσεις και τριβάλι από τη Honda πλαστικό και όχι μεταλλικό. Ή επίσης μπορείς να βάλεις προβολές ομίχλης γιατί θα ταξιδεύεις βράδυ για λόγους ασφαλείας. Ή επίσης μπορείς να βάλεις προβολές Honda που είναι πανάκριβα να πάρεις προβολές άλλη μάρκα. Απλά οι προβολές Honda ανοίγουν επειδή έχουν δικά τους πλεξούδα που κουμπούν στην πλεξούδα της αναμονής της Africa Twin. Ανοίγουν με τους διακόπτες σου μαμά, δεν χρειάζεται να βάζεις εξωτερικό διακόπτη, που και πάλι στο AliExpress οι Κινέζοι πουλάνε την υποπλεξούδα αυτή που πάει και κουμπώνει στη πλεξούδα του Africa Twin και άμα ξαγγλικά μπορείς να την παραγγείλεις και βγάζεις άκρη, τι ακριβώς κάνουν οι Κινέζοι. Φαύλος κύκλος και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από το να αγοράσεις μια μεταχειρισμένη Africa Twin, γιατί πάρα πολλοί κόσμος τις βάζει για πούλημα για να αγοράσει την Africa Twin την καινούρια με την 24 τη ρόδα ή την καινούρια με το μικρό ντεπόζιτο με το tubeless λάστιχο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ σε αυτή τη μηχανή γλίτωσα 8.000, εάν έπαιρνα μια καινούργια με τον ίδιο εξοπλισμό, και την αγόρασα με 35.000 χιλιόμετρα σκάρτα, 3.4.800 ή κάτι τέτοιο. Εδώ δεν σας πω ότι εγώ δεν φοβάμαι τα χιλιόμετρα στις μοτοσυκλέτες, και ειδικά αν αυτές είναι οι Ιαπωνικές, και ειδικά αν αυτές είναι Honda. Και για ένα κινητήριο που είναι πάρα πολύ δραγόστροφος, για ένα κινητήριο που δεν βγάζει άλογα, για ένα κινητήριο που έχει λίγο συμπίεση μόλις 10:1, που είναι φτιαγμένος για πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, και βρήκα μία ίδια μηχανή με τον ίδιο εξοπλισμό, επίσης με όλο το κατάλογο της Honda, επίσης με τη CD, επίσης τρικολόρε, επίσης με ηλεκτρονικές αναρτήσεις, αλλά με 25.000 χιλιόμετρα λιγότερα. Και μου ζητούσαν παραπάνω 1.100 ευρώ. Εγώ αξιολόγησα ότι τα 25.000 χιλιόμετρα λιγότερα δεν αξίζουν 1.100 ευρώ για μένα που γνωρίζω από την αξιοπιστία των μοτοσυκλετών, για μένα που ξέρω να βάζω το κατσαβίδι στη μοτοσυκλέτα, για μένα που ξέρω να κάνω βασικές συντηρήσεις μόνος μου, και για μένα που διαβάζω και φόρουμ Αμερικάνικα, το Africa Twin Club, το Gowin Club, και βλέπω ότι τα φέτα και ποτέ έχουν φτάσει 400-450.000 χιλιόμετρα χωρίς καμία ζημιά. Αυτή η ανοησία που υπάρχει στον Έλληνα να πάρει μια μηχανή με 1.000 χιλιόμετρα, εμένα δεν μου λέει τίποτα, και δεν μπορεί να πω σε αυτό το τρυπάκι και έτσι κράτησε τα 1.100 χιλιόμετρα για να τα κάνω βενζίνες. Επίσης σκέφτηκα ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα και θέλουν να πάρουν μια Africa Twin θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα, γιατί είναι Ελληνάρες και πιστεύουν ότι τα χιλιόμετρα θα αποκαλέσουν ζημιά στο κινητήρα, και θα πάρουν μια Africa Twin με αρκετά χιλιόμετρα, το αρκετά συσταγωγικά, γιατί αυτά χιλιόμετρα είναι γελία όταν μιλάμε για Άγγλους και για Γερμανούς και για Αμερικανούς με τους κλειτστές. Ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες ζύες με 200.000 χιλιόμετρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και με 300 που κυκλοφορούν τον πλανήτη, και κόλμη και Αφρικα. Πολύ ταξιδευμένες μοτοσυκλέτες χωρίς ζημιές. Και ο άνθρωπος θα πει ότι θα πάω να πάρω τη μηχανή του Παύλου. Εγώ στο μεταξύ έχω γράψει άλλες 20.000 χιλιόμετρα, οπότε θα την πουλήσω και ένα χιλιάρικο πιο φθηνά από την πήρα. Συν και ένα χιλιάρικο πιο φθηνά από την αγόρασα, άρα θα την πουλήσω 2.000 πιο φθηνά. Θα την πουλήσω κάνα 16 χιλιάρικα ευρώ σε κάνα 2 χρόνια. Και θα αγοράσει μια εξοπλισμένη αυτόματη μοτοσυκλέτα, τρικολόρη Αφρικα θρυλική, με ηλεκτρονική ανάρτηση, με φουλ εξοπλισμό, με αφαιρωμένα χερούλια, με Android Auto, με σέλα με τζέλ, με τριβάλτσα αλουμινίου γνήσιο, με σκάρες γνήσιες, με κάγκελα γνήσια, με προβολής γνήσιους, με κόρνη KBS, μια πεσίχρονη μοτοσυκλέτα σε μια τιμή εξαφιλιστική που θα έχει 55.000 χιλιόμετρα. Και όπως και από μηχανές, θα πει από το να πάω να πάρω μια καινούργια ξεβράκωτη με 18.000 που θα έχει φτάσει τότε, γιατί θα έχει ακριβή για ένα χιλιάρικο σε 2 χρόνια, για μικρή, με τι αναρτήσει μάγια, αλλά σπάνω να πάρω μια τρικολόρε, φούλη εξοπλισμένη με γενικέ αναρτήσει και τελειώνει το παραμύθι, γιατί στο φινάλε πιο πολύ δεν πάνε χώμα, αλλά πιο πολύ ταξιδεύουν. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα και αγόρασα αυτή τη μοτοσυκλέτα, και στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι τέταρτο του κύκλου επεισοδίου με το νέο μου Africa Twin Adventure Sports, θα μιλήσουμε στο ποια είναι η κατάλληλη Africa για ποιον. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά, σας εύχομαι καλά χιλιόμετρα, πολλή υγεία
και να χαμογελάτε, γιατί κάνει τους όλους να τρομάζουν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!